σημερινή βράβευση την περιμένατε? Για να είμαι ειλικρινής, όχι τόσο γρήγορα, αλλά με ευχαριστεί, με ικανοποιεί, σίγουρα. Σαν κίνηση, πώς σας... Σαν κίνηση το έχω βραβεύσει από την πρώτη εμφάνιση που κάνατε, συναδέλφους μου παλιότερος, και να συνεχίσει κι άλλο, να μην σταματήσει. Εγώ είμαι υπέρ αυτής της βράβευσης. Να θυμηθούμε τώρα λίγο πώς ξεκινήσατε στον ΠΑΟΚ. Από μικρή ηλικία, να φανταστώ, ναι. Γιατί επηρεασμένος από τον πατέρα σας. Από τον πατέρα μου οπωσδήποτε επηρεασμένος, γιατί υπήρξε από τις κορυφές της εποχής του. Και συνέχισα εγώ. Εγώ ξεκίνησα στα 11 μου χρόνια. Ήρθα, έκανα δελτίο στην Τούμπα, κρυφά από τον πατέρα μου, γιατί ήθελε να πάω πρώτο σχολείο, να σπουδάσω και μετά στη συνέχεια, ας πούμε, να επιλέξω και μόνος μου το ποδόσφαιρο. Αλλά εγώ προτίμησα το ποδόσφαιρο από το σχολείο. Πηγαίνατε, βλέπατε τον πατέρα σας όταν αγωνιζόταν? Όχι, δεν το πρόλαβα. Ήμουν μικρός. Όταν αγωνίστηκε αυτός, ήταν στο Συντριβάνι, στο παλιό το γήπεδο του ΠΑΟΚ, στο Συντριβάνι. Και μετά έγινε η Τούμπα, ας πούμε. Στη συνέχεια εγώ ήρθα εδώ. Μέχρι πότε αγωνιζόταν ο πατέρας σας? Ξεκίνησε το 46, το 1946, μέχρι το 53. Εγώ ήμουν 8 χρονών φυσικά. Εντάξει. Στην Αλφα ομάδα πώς καθιερωθήκατε? Καθιερώθηκα στην Αλφα ομάδα στα 20 μου χρόνια, 19 με 20, ας πούμε. Προτίμησαν οι προπονητές εκείνης της εποχής. Να αναφέρω, ναι. Με τον Χόρβατ, τον Ουγγρογερμανό που φέρανε στην Τούμπα για πρώτη φορά, και στη συνέχεια με τον Λεσάνον, ας πούμε, τον μεγάλο αυτό προπονητή, όπως και τον Γιούλια Λόραντ, ας πούμε. Γυμνάστηκα και με τους τρεις από τους μεγάλους προπονητές. Τι σας έμεινε από αυτούς? Έχω καλές αναμνήσεις, έχουμε στοιχεία καλά, φέραμε αποτελέσματα μεγάλα. Καλά, είχα και συμπαίκτες, δεν το συζητάμε. Τον Γιώργο τον Κούδα, είχα τον Σταύρο τον Σαράφη, τον Δημήτρη τον Σχορεμένο τον Παρίδη. Μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Κάναμε μεγάλη ομάδα, καλή ομάδα κάναμε. Αλλά και όλα τα χρωστούμε και στον κόσμο, μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί μας είχε μια αγκαλιά. Τι θέση παίζατε? Έπαιζα δεξί και αριστερό μπαχ. Αλλά και όταν με χρειάστηκε η ομάδα μου, και τότε πάω ΚΑΙΕΞ που κάναμε ένα φιλικό παιχνίδι στην Τούμπα, μέσα έπαιξα μάρκαρα μαν-του-μαν τον Γιώχαν Κρόιφ. Τι σας έχει μείνει από εκείνο το παιχνίδι? Μεγάλη ιστορία. Έχω παίξει τώρα αντίπαλοι, είναι κορυφές. Είναι η σημερινή Μπαρσελόνα. Μπορείτε λίγο να μας περιγράψετε το κλίμα εκείνης της ημέρας? Της ημέρας του αγώνα, ναι. Ξεκίνησε για φιλικό παιχνίδι, αλλά τελικά στο τέλος το σοβαρέψαμε. Και η μεν και η δε. Ποιος σας δυσκόλεψε πιο πολύ? Όχι, δεν βρήκα δυσκολίες. Εγώ δεν είχα αυτά τα μειονεκτήματα. Όταν με την εντολή που μου έδινε ο προπονητής μου, την εκτελούσα νομίζω κατά γράμμα. Τώρα εντάξει, κάποιοι αρέσουν, κάποιοι δεν αρέσουν. Ποιο παιχνίδι θα σας μείνει αξέχαστο? Αυτό. Αυτό και της ΠΑΟΚ Μίλαν, που παίξαμε στους 8 στο κύπελο Κυπελούχο. Είχαμε φτάσει και στα δύο παιχνίδια, και στο Μιλάνο και στην Τούμπα. Ναι, αυτά τα τρία παιχνίδια είναι τα καλύτερα μου, ας πούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να τα ξεχάσω. Δεν περιγράφονται για να τα ξεχάσω. Σήμερα τον ΠΑΟΚ τον παρακολουθείτε? Ναι, είμαι στενοχωρημένος κιόλας με το αποτέλεσμα που έχουμε μέχρι στιγμής, αλλά πιστεύω να το ξεπεράσω τα παιδιά. Τα αγαπώ πάρα πολύ. Εντάξει, είμαι παιδί του ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν είμαι ούτε μεταγραφής, ούτε τυχαίος, ας πούμε. Είμαι παιδί του ΠΑΟΚ. Ποιον παίκτη ξεχωρίζετε? Όλους τους αγαπώ. Δεν ξεχωρίζω κανέναν. Έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία λίγο τον Μπέλκα. Γιατί το συμπαθώ έτσι. Το πρόσωπό του, το παιχνίδι του, ξέρω εγώ, δεν ξέρω κι εγώ να το περιγράψω. Εντάξει. Η ευχή σας για τον ΠΑΟΚ από εδώ και πέρα? Η πορεία αυτή που ο σύλλογος έχει χαράξει, να τη συνεχίσει και να την κάνει πολύ πιο δυνατή. Δεν έχω εγώ, δηλαδή, τις απαιτήσεις από τη μία στιγμή στην άλλη να γίνει ο ΠΑΟΚ αυτός ο μεγάλος που θέλουμε και ονειρευόμαστε όλοι, οι ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ. Αλλά με το χρόνο, σιγά σιγά, σκαλί σκαλί, πιστεύω να ανέβει.